Γεια σας φίλοι του καναλιού, είμαι ο Μινάς. Σήμερα το βίντεο είναι σε εξωτερικούς χώρους. Είναι απόγευμα Κυριακής, ότι σταμάτησαν οι νοτιάδες, η θερμοκρασία είναι 22 βαθμούς. Έρχεται καλοκαίρι, άρα πρέπει να διορθώσουμε τις ζημιές που έκανε ο νοτιάς και να προετοιμαστούμε κατάλληλα και στους εξωτερικούς χώρους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έσπασε το πόδι της ομπρέλας. Η ομπρέλα είναι αυτή εκεί. Την πέταξε κάτω, έσπασε τη βάση από αυτό εδώ. Γεια σας φίλοι του καναλιού, είναι Δευτέρα. Λοιπόν, προμηθεύτηκα βίδες 60 χιλιοστά μήκος, φι 12. Και τα αντίστοιχα παξιμάδια. Η βίδα παρατηρήστε είναι γαλβανισμένη, γιατί θα πάει κάτω στη βάση η οποία έχει νερά και δεν κάνει να σκουριάσει. Το παξιμάδι είναι μαύρο. Για ποιο λόγο είναι μαύρο? Λοιπόν, εδώ η τρύπα είναι 12 χιλιοστά πάσο. Προφανώς έχει καταστραφεί, δεν κάνει. Θα μπορούσαμε να ανοίξουμε καινούριο πάσο? Όχι, διότι θα είναι πολύ χαλαρό και με το που θα κάνει μια έτσι η ομπρέλα θα φύγει. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Να γεμίσουμε αυτό εδώ με κόλληση και μετά να φτιάξουμε ένα καινούριο πάσο. Γίνεται και αυτό. Έχουμε δύο προβλήματα. Ο τόρνος δεν έχει δυνατότητα να πάρει φι 50, που είναι αυτό εδώ. Άρα δεν μπορούμε να ανοίξουμε κάθε τη τρύπα και κάθε το σπήρωμα. Θα πηγαίνει έτσι αλλιώς. Επόμενο βήμα. Μπορούμε όμως να ανοίξουμε αυτό εδώ μεγαλύτερη τρύπα και να του βάλουμε το παξιμάδι. Πώς θα βάλουμε το παξιμάδι? Έχω πάρει 3 βίδες, 2 για τις ομπρέλες και μία σπέαρ, την οποία θα κόψω να την κάνω τζογ στον τόρνο. Τι θα γίνει τώρα? Το παξιμάδι, μισό λεπτό να πάρω ένα παχύμετρο. Το παξιμάδι είναι 19 χιλιοστά σε αυτήν εδώ τη διάσταση. Άρα εγώ μπορώ να το βάλω στον τόρνο, να του πάρω τις ακμές, το βάλω στον τόρνο, να κόψω αυτό εδώ το κομμάτι, να το πετάξω, θα κάνω τούτο εδώ τζικ, θα πάει μέχρι μέσα εκεί, θα το βάλω στον τόρνο, να το κατεβάσω από τα 21 και κάτι που είναι το εξάγωνο στα 19 που είναι το επίπεδο, παράλληλο με παράλληλο. Πήρα λοιπόν για το σκοπό αυτό ένα τρυπάνι 19 χιλιοστά και θα το βάλω στο κλασικό τρυπάνι και θα το ανοίξω. Δεν είναι τίποτα, είναι τριάρι λαμάκι. Οπότε θα κάνω και ένα κεφάλι, δεν θα το φάω όλο το παξιμάδι, θα φάω 3 χιλιοστά ώστε να έρθει στο πάσο και θα αφήσω ένα κεφάλι ώστε να πατήσει από πάνω και θα ρίξω λίγο κόλλα σπυρωμάτων στην περίμετρο για να μην κουνά και μετά όταν αυτό σφίξει δεν χρειάζεται ούτε να το κρατήσει τίποτα και με το κλειδί θα σφίξω τούτο εδώ πάνω στη βάση και όσο σφίγγει τόσο πιο σταθερό θα γίνεται. Λοιπόν, ας κόψω το κεφάλι της βίδας να το πετάξω και να πάμε στον τόρνο να κάνουμε τη διαδικασία την οποία είδαμε. Τώρα θα πιάσω στη μέγενη το αντικείμενο αυτό, να του κάνω την τρύπα στο φι 19. Προσοχή, αυτό καίει. Θα το ανοίξω εδώ, θα ανοίξω όλο παρατηρήστε ότι έχει εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο βρίσκεται το σιδεράκι που κρατά το σπήρωμα, οπότε εδώ θα το πιάσω, όχι από εδώ γιατί θα το σφίξει μέσα ή θα το χαλάσει το στρογγυλό. Από εδώ θα το πιάσω και θα κάνω από εκεί την τρύπα. Σιγά σιγά, δεν χρειάζεται μεγάλη δύναμη. Μισό λεπτό να βάλω το τρυπάνι. Λοιπόν, το τρυπάνι είναι φι 19. Του είπα να μου δώσει ένα αεραστεχνικό, αλλά στο μαγαζί που πήγα δεν υπάρχουν αεραστεχνικά εργαλεία.
Λοιπόν, θα δοκιμάσω να την κάνω με την πρώτη τρύπα. Αν είναι πολύ δύσκολο ή έχω πολλούς κραδασμούς, θα κάνω πρώτα μια 15 και μετά θα κάνω τη 19. Κάτι, 19 παρά 1, 18,95. 19. Λοιπόν, γι' αυτό έκανα πρώτα την τρύπα, για να δω τι διάσταση θα πετύχω. Τώρα έχω 19 χιλιοστά, οπότε έχοντας αυτό σαν δείγμα, στον τόρνο θα φέρω το παξιμάδι ώστε να είναι σφινωτό μέσα εδώ. Ακούγεστε μέσα ένα άλλο εξάρτημα, το οποίο είναι το κόνικο για την ομπρέλα. Εδώ μέσα, δεν ξέρω αν φαίνεται, έχει το έλασμα το οποίο πατιέται από αυτόν εδώ το γοχλία, ώστε να σφίξει η ομπρέλα πάνω σε αυτό εδώ το πλαστικό. Δείτε, το πλαστικό δεν είναι, έχει μια γλώσσα. Αυτή η γλώσσα πηγαίνει στο έλασμα. Γι' αυτό και τάπα αυτή εδώ, ας την πούμε τάπα, έχει μια εγκοπή εδώ, την οποία υπάρχει αντίστοιχο πάνω στο σώμα, ώστε τη γλώσσα να πάει στον κοκλία και να σφίξει όμορφα ωραία η ομπρέλα, μελετημένο. Τα αξίζει τα 50 ευρώ που έχει αυτή η βάση. Είναι και μαντεμένη, είναι σηκωτή. Λοιπόν, εγώ θα βγάλω τον κοκλία, να αφαιρέσω από μέσα το κόνικο και να μπορέσω με ένα άξονα να πρεσάρω εδώ το παξιμάδι. Αυτό δεν θέλει πολύ, ίσα ίσα θέλει να κρατιέται και όπως θα σφίξει θα το τραβήξει κάτω η βίδα, και θα βάλω λίγο σπυρόκολλα και έξω και μέσα, ώστε σφίγγοντας να μην ξανασφίξει, να μην ξαναξεσφίξει, διότι αν ξαναξεσφίξει θα έχουμε τα ίδια και δεν κάνει. Τελικά θα σπάσει και δεν θα επιδιορθώνεται. Λοιπόν, φτάνουν τα λόγια, πάμε. Έβγαλα την πόντα ώστε να μπορώ να κάνω δοκιμές. Κατά αυτό είναι εδώ την έννοια. Ένα παξιμάδι θα πάει μέσα μέσα. Χαμηλά πρώτες, το θέλω να ξεκινήσουν πεταχτεί τίποτα. Εδώ. Ωραία. Για να δω τι έκανα. Λοιπόν, ωραία, να μηδενίσω τον τρόμο. Clear all. 08. Τότε έχουμε πιάσει 100% κίνητρο. Ενάμιση. Ωραία, στο 1,60 αν θυμάμαι καλά, είμαστε κίνητρο 100%. Για να δούμε εδώ τι κάναμε. Εδώ είμαστε. Και 11. Ωραία, καλά πάμε. Για να το βάλουμε εδώ.
Θέλουμε μία μπένσα να το ξεσφίξουμε. Το οποίο μπαίνει όμορφα, ωραία, εδώ. Απλά θέλει λίγο πάτημα εκεί για να έρθει, θέλει σφυράκι για να έρθει 100%. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο αφού το βάλω από μέσα, γιατί από εδώ δεν περνά, οπότε πρέπει να το κεντράρω από την άλλη πλευρά. Λίγο υπομονή παρακαλώ. Η ευκαιρία έχει αυτή εδώ τη ροντέλα. Που την κρατάει έτσι, έτσι μπαίνει αυτό από πάνω. Θα το σφίξουμε και λίγο με το εργαλείο για να μην ξανασφίξει. Θα βάλω την ομπρέλα. Καλό καλοκαίρι.